80.000 ευρώ. Ποιος θα το εισπράξει, παιδί. Γιατί σας φαίνεται περίεργο, έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες ταΐζουν όλα τα κόμματα. Ποιος τα εισπράττει αυτά, κύριε Δημήτρη, ποιος τα εισπράττει. Κανείς δεν τα έχει εισπράξει. Και κινδυνεύουμε να σας πω από ό,τι μάθαμε, αντί για να είμαστε ένα χρόνο στο Ταμείο Ανεργίας που παίρνουμε ένα επίδομα 360 ευρώ, να μας το κάνουν εξάμηνο. Και είμαστε και ανασφάλιστοι. Και από ό,τι μας είπαν για την επιθεώρηση εργασίας, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε καταγγελία για τα ένσημα του 12 που δεν έχουν κολληθεί. Γιατί θα πρέπει να κολλούνται. Είμαστε επίσκεψη εργασίας, δεν είμαστε απολυμμένοι. Σωστά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. Ξέρετε πόσα άτομα είναι από όλες αυτές τις εταιρείες. Είναι πάνω από 2.500 άτομα. Εσείς πώς εξηγείτε αυτή την απόφαση, τι σημαίνει δηλαδή, τι κάνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας? Γιατί μήπως η Γενική Γραμματεία δεν τα έχει πάρει? Εάν υπάρχει κάποιος να μου κάνει καταγγελία που τον κατηγορώ ότι τα έχει πάρει. Γιατί αν θα ψάξετε τα 2.500 άτομα όλων αυτών των εταιρείων, κανείς δεν έχει πάρει μια δραχμή για αυτή την επιχορήγηση. Εγώ δεν ξέρω αν τα έχει πάρει η Γενική Γραμματεία Ισότητας, κύριε Φιλιππίδη. Ακούω την καταγγελία σας, αλλά θα πρέπει, ξέρετε, και κάπως να το δείξετε αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά, μου προκαλεί εντύπωση ότι δύο μέρες πριν από τις εκλογές εγκρίνονται 80.000 ευρώ σε μια εταιρεία που μου λέτε ότι είναι κλειστή και γίνονται γιατί. Γιατί η κυρία Στρατηγάκη, κάθε κυρία Στρατηγάκη, νόμιζε ότι θα το περάσει έτσι στον Τούκου. Όπως πολλά τέτοια περνάνε από φάση στον Τούκου. Ναι, κύριε Φιλιππίδη. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε προεκλογική δήλωση, γιατί δεν μας έχουν δώσει ούτε τις καταστάσεις από την εταιρεία για να μπορέσουμε να κάνουμε δήλωση. Εγώ δεν θα κάνω δήλωση φέτος. Και ας έρθει το Υπουργείο Οικονομικών να με δικάσει, να μου πει γιατί δεν κάνω δήλωση. Δεν μπορώ να δηλώσω ότι έχω πληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου και μετά να διεκδικώ δικαστικά τα χρήματα που χρωστάει η επιχείρηση. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππίδη, για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ και ό,τι στιγμή θέλετε. Καλέστε με, πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έχουμε διακόψει τον κύριο Βαρεμένο και θέλω και τον κύριο Ταουσίνα. Θα ήθελα να πω το εξής. Εδώ σχηματίστηκε μια κυβέρνηση μετά από την εντολή του ελληνικού λαού. Έτσι δεν είναι? Στην οποία κυβέρνηση οι δύο τουλάχιστον εκ των εταίρων δεν δείχνουν εμπιστοσύνη. Δηλαδή, Πασόκ και Δημάρ. Τι εννοώ? Αν είχαν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που σχηματίζαν, θα μπαιναν μέσα κανονικά με τα καλύτερα στελέχη τους και να λένε πάμε γερά. Με υψηλή συμμετοχή, αυτό ναι, λέτε. Να κάνουμε, ναι, βεβαίως. Γραμμή Χρυσοχοΐδη. Να κάνουμε. Τι είχε γραμμή χθε? Ερμηνεία σας κάνω. Άρα. Κύριε συνάδελφε, σας δίνω μια ερμηνεία και αφήστε με να ολοκληρώσω. Η ψήφος εμπιστοσύνης. Σας δίνω μια Τι είπατε? Η ψήφος εμπιστοσύνης μετράει. Βεβαίως, λέω όμως. Καλά, λέω όμως. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Και χαιρετίζουν τα δύο κόμματα. Λέω ότι αν έχουν εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, αν είχαν ίδια εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, θα μπαίναν μέσα με τα καλύτερα στελέχη τους και να επιδιώξουν αυτό που κάνουν. Εν πάση περιπτώσει. Προεκλογικά. Τι είπατε? Βεβαίως, εντάξει. Προεκλογικά. Ερμηνεία είναι αυτή που δίνω. Εγώ δεν παίρνω θέση ούτε υπέρ ούτε κατά. Τι με ενδιαφέρει εμένα, θα μπει η Δημαράν και εν πάση περιπτώσει η επιλογή της νομίζω ότι είναι στρατηγική πλέον της Δημάρ, κατά τη γνώμη μου. Ότι έκανε μια επιλογή όχι κοντοπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη. Αυτή είναι η άποψή μου. Βενιζέλος, στη σκληρή κριτική που το ασκείται ανοιχτά πλέον από τους μέχρι χθες συντρόφους στην κυβέρνηση Παπανδρέου, απαντά κουνώντας στο δάχτυλο ότι οι πρώην πρωτοκλασσάτοι ευθύνονται για την κατάντια του κόμματος και ότι μόνο αυτός μπορεί να συγκρατήσει την κατρακύλα. Η σύγκρουση πάντως με τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ενταθεί μαζί με την ανακοίνωση του σχεδίου ανασύσταση της παράταξης. Τα αλλάζει όλα δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα, ακόμα και το όνομα. Η απόφαση βέβαια αυτή σχετίζεται, για να μην κοροϊδευόμαστε, και με τα υπέρογκα χρέη του κινήματος που ξεπερνούν τα 130 εκατομμύρια ευρώ. Δάνεια τα οποία είχαν ληφθεί με υποθήκη το όνομα και τις κρατικές επιχορηγήσεις σύμφωνα με τα ποσοστά μεγάλου κόμματος. Και δεν είναι μόνο αυτά. Χρωστάει και τους Μιχαλούς πλέον το Σοσιαλιστικό Κόμμα της καταστροφής του ελληνικού λαού. Απλήρωτα ενίκια, χρέη σε προμηθευτές, μισθούς στους εργαζόμενους, είναι ποσά που δεν θέλει να πάρει με τίποτα στις πλάτες του Βαγγέλης Βενιζέλος. Έτσι, δεδομένου ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως όλα τα κόμματα, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εφόσον υπαχθεί σε πτωχευτικό καθεστώς, τα χρέη τα τρώνε οι τράπεζες, οι αγροτικοί εμπροκειμένου, δηλαδή απλά ο Έλληνας πολίτης. Εμείς, βέβαια, όπως κάνουμε πάντα, ρωτάμε τον πρώην Υπουργό των Οικονομικών και βασικό υπουργό της κυβέρνησης, του Γιώργου Παπανδρέου. Κύριε Βενιζέλο, μήπως μπορείτε να πείτε στον ελληνικό λαό πώς και ποιος θα αποπληρώσει τα 130 και πλέον εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα που είστε πρόεδρος? Μήπως, κύριε Βενιζέλο, μπορείτε να μας πείτε ποιοι φάγανε τα 130 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει το κόμμα σας και τώρα θέλετε να τα πληρώσει ο κατεστραμμένος και εξαφλειωμένος οικονομικά Έλληνας πολίτης που εσείς και οι σύντροφοί σας καταστρέψατε?
Τι το έκανα. Ερώτηση. Δεν ερώτηση. Απαντήσει τώρα. Ερώτηση. Θα απαντήσει. Νομίζω ότι είναι αδύρυτος η ανάγκη και της αλλαγής του ονόματος και του συμβόλου, αλλά και του. Να πάμε σε πιο πρακτικά θέματα. Ναι. Του αριθμού φορολογικού μητρώου. Κάτι όπως γίνεται με τις προβληματικές επιχειρήσεις. Τι θα πληρώσει τα λεφτά. Προφανώς ο ελληνικός λαός και. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα πληρώσουμε εμείς τα δάνεια που έχει πάρει ο Πασόκ. Αυτός που θα πληρώσει και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Και των υπολείπων κομμάτων. Γιατί η έκλεισε ακόμα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν πάει σε πτώχευση. Ως εταιρεία. Κύριε Παπαδόπουλε, δεν πάει σε πτώχευση γιατί είναι κυβέρνηση και. Γιατί είναι κυβέρνηση και έχει την ελπίδα ότι θα τα εισπράξει και θα κάνει απόσβεση. Το Πασόκ ως. Τρίτο κόμμα με το ποσοστό που πήρε, από πού θα πάρει. Συγχωρείτε προεκλογικά, όταν πέραν τις επιδοτήσεις από τη Βουλή και λέγανε ότι με τα ποσοστά που θα προκαταβολή για το 12. Πού θα πάρουν. Με τα, ναι, με τα ποσοστά που θα πάρουν. Θα βρεθεί, θα βρεθεί ο οικονομικός εισαγγελέας. Τότε δεν μίλησε ούτε το ΚΚΕ, ούτε το στελέχη των τραπεζών που δώσαν όλα τα χρήματα. Μιλάτε παράλληλα. Ναι, κύριε Ταμπάκη. Θα βρεθεί. Της ποινική δίωξη. Πρέπει να σας πω, πρέπει να σας πω ότι ίδια. Έχουν κληθεί 70 στελέχη τραπεζών έχουν περίπου. Έχουν κληθεί, δεν έχει ασκηθεί ποινική τώρα δίωξη ακόμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αρατώσει αυτό που είπε για εμένα. Αυτό είναι το ζητούμενο, κύριε Μυρίδη. Όχι, ρωτώ. Θα το βγάλουμε και για την Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Δεν είπα για αυτό. Το ζητούμενο θα φτάσει στο ζητούμενο. Τα 130 που θα αλλάξει όλα. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. Θα φτάσει στο ζητούμενο. Αν μου δώσετε το λόγο, θα φτάσει στο ζητούμενο. Γιατί είναι οι εργαζόμενοι που φεύγουν από εκεί, θα γίνουν εκεί. Να σας πω ότι το ίδιο δελτίο έβγαζε και τους εργαζόμενους του Πασόκ που έκαναν καταγγελίες. Για αυτούς μιλάω. Όταν έμεναν απλήρωτοι. Ακόμα και τώρα λέμε ότι ο Έλληνας πολίτης θα πληρώσει και από πάνω. Δεν του φτάνουν τα χαράτσια. Δεν του φτάνουν τα καθαριστικά της εφορίας. Δεν του φτάνουν τα κρατιάτικα, με συγχωρείτε πολύ, που πληρώνει. Θα πληρώσει τα δάνεια του Πασόκ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει μια τεράστια. Και της Νέας Δημοκρατίας θα πληρώσει τα δάνεια. Αν μου δώσετε το λόγο. Και των υπολείπων κομμάτων όσα είναι μέσα. Αμέσως. Αν κατάλαβα καλά. Λίγο, αυτό. Έχουμε κύριε Μίδη. Εσάς θα κλείσουμε. Αν κατάλαβα καλά, αυτό με το αφημί είναι αυτό που ισχύει στις ομάδες. Πάνω από φίλου θα πέσουν στην παραγάπη κατηγορία. Και κάτι άλλο. Στον προφευτικό κώδικα. Δίνονταν τα δάνεια με εγγύηση την κρατική επιχορήγηση στο 2020. Με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου εξεδόθησαν τα ελληνικά ομολογά που κουρεύτηκαν και έχουν ρίξει στην απόγνωση δεκάδες χιλιάδες Έλληνες. Να σας πω κάτι που το προσπερνάμε όλοι και το έχουμε πει επανειλημμένα, να το πω, παραμονές των εκλογών του 2009, σωστό. Όλα τα τότε κόμματα της Βουλής, σωστό. Όλα, όλα μηδενός εξερουμένου μολονότι, μόνο ο λαός δεν χρωστούσε. Συμφώνησαν αυτό το απαράδεκτο καθεστώς που βιώνουμε σήμερα. Δεν δικαιούται λοιπόν κανείς εκ των κομμάτων, τουλάχιστον εκείνων. Δεν δικαιούμαστε. Αυτό που σας λέω, συμφώνησαν το καλοκαίρι του 2009. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ αυτό που λέω, γιατί το ξέρω, το έχω αποκαλύψει πρώτος εγώ. Συμφώνησαν. Ακούστε, άκου να πω, γιατί μπορεί να σας καλύψω. Συμφώνησαν ότι θα πάρουν με τραπεζικά δάνεια και εγγυήσεις στις επιχορηγήσεις στις κρατικές για τα επόμενα 5-6 χρόνια τα λεφτά που τους αναλογούσαν με βάση τα τότε ποσοστά. Αυτό το συμφώνησαν όλα τα κόμματα. Το καλοκαίρι του 2009. Όχι, αυτό πληρώνεται. Να πάρουν δάνειο με εγγύηση στο 2020 στην κρατική επιχορήγηση. Το 2015, βεβαίως. Αυτά τραπεζικά. Ακριβώς. Σάουνα δεν κάνανε όλοι όμως. Δεν κάνανε σάουνα και νέα γραφεία στο. Αλλά όποιος φουκαράς πήρε ένα δάνειο για να αποπερατώσει. Άρα είναι ένοχο όλο το πολιτικό σύστημα. Θέλω να σας πω. Είναι ένοχο όλο το πολιτικό. Δεν είναι σύστημα. Έτσι. Τώρα δεν είναι κάνουν έτσι. Κάποιοι ότι δεν ξέρουν. Έτσι. Έτσι είναι. Τα, πώς είναι. Και μου κάνει εντύπωση. Πώς είναι. Πέραν τόσα λεφτά από τη Siemens και χρεώθηκαν τόσο πολύ. Αγαπητέ Γιώργο, παρακαλώ. Πώς είναι, έτσι είναι. Καθόλου δεν είναι έτσι. Εγώ θα πω. Το τελευταίο δήμα εγγραφής των κομμάτων ήταν λίγο πριν τις εκλογές. Όταν μέσα στη Βουλή, την έκτακτη. Από το ΣΥΡΙΖΑ που πήρε 2,5, το ΚΚΕ που πήρε 9, που πήραν όλοι με προκαταβολή τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών και τη επόμενη. Και αναρωτιέμαι με τα δύο μεγάλα κόμματα. Η προκαταβολή που πήραν από τα ποσοστά, που πήραν και από αυτά που δικαιούνται, που λένε θα μειωθούν κατά 25-30%, θα πρέπει να επιστρέψουν και χρήματα. Πήραν προκαταβολή για τι επόμενε. Κάποια από αυτά θα πρέπει να επιστρέψουν. Δεύτερο ζητούμενο για το Πασόκ, βλέπω ότι γίνονται οι εργαζόμενοι αυτοί, 100-200 άνθρωποι δουλεύουν εκεί, αν θα αλλάξει, αν θα φύγει. Πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα. Τρίτο. Δεν ξέρω κόμματα που έχουν τελειώσει, όπως η πολιτική άνοιξη, αν έχει κλείσει. Πρέπει να πάει στο πρωτοδικείο να κλείσει. Έχει κλείσει, υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Την έχει κλείσει ο αρχηγός για να αναλάβει άλλο κόμμα.
Άρα τα κόμματα που φεύγουμε τα κλείνουμε ή συνεχίζουμε και κάνουμε κόμματα ή τα αναστέλνουμε τη λειτουργία. Υπάρχει λοιπόν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αγνοεί τους ηθικούς κανόνες αλλά και λειτουργικούς κανόνες της αγορά όσον αφορά τα κόμματα σαν νομικά πρόσωπα και απαιτεί από τις επιχειρήσεις και από τους πολίτες να είναι καλυμμένοι σε όλο το φάσμα το οικονομικό και το νομικό. Ωραία. Τους καλύψαμε τους πολίτες. Όχι, λοιπόν, δεν είναι καλυμμένοι. Να πω όμως, καλύψαμε τους πολίτες. Να απαντήσω στον κύριο Βαρεμένο για την κυβέρνηση μόνο. Όχι, όχι, μια κουβέντα μόνο. Ορίστε. Ότι εμείς ζητήσαμε, ζητάμε όλα τα χρόνια, η κυβέρνηση, οι υπουργοί να μην έχουν καμία σχέση με το κοινοβούλιο. Σήμερα που αυτό η Δημάρη το τήρησε. Γιατί ενίσταται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να βγουν και κοινοβουλευτικά στελέχη. Όχι, άλλο είπα. Κοιτάξτε, δείτε. Ίσα ίσα δεν έχω να πω τίποτα για τα δύο πρόσωπα. Ευχαριστώ ούτε για τον κύριο Ρουπακιώτη. Μικρό συνταξιούχη πάλι και για τον κύριο Μητσοτήρη. Δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό. Και εσά που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μα. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο καιρό και. Καιρό και ζούγκλα με το Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Καλή σα νύχτα.